Με απόφαση της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ομού Ροδόπης και όχι μόνο, δεν θα υπάρχουν ενδιάμεσες εκτός από 2 έως 15 Μαΐου, κάτι που ισχύει μόνο για Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ ότι Κυριακή 7 Μαΐου θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα. Ενδιάμεσες εκτόσεις, ένα ζήτημα που προέκυψε πάλι και αυτό αυτές τις μέρες. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία που έγινε, που ισχύει από το 2017, δεν υπάρχουν ενδιάμεσες εκτόσεις, υπάρχουν 3 δεκαήμερα τα οποία έπρεπε να οριστούν σε συμφωνία με την Αντιπεριφέρεια και το ΣΥΚΙΟ, Εμπορικούς Συλλόγους και Φορείς των Επαγγελματιών, όπως η Ομοσπονδία. Αυτό που συμφωνήσαμε εδώ πέρα, ως 20 Μαρτίου, έπρεπε να αποφασίσουμε και συναποφασίσαμε, όπως και όλη η Θράκη θα τηρήσει το ίδιο πρόγραμμα. Οι εκτόσεις είναι 1 με 15 Μαρτίου ενδιάμεσες και 1 με 15 Σεπτεμβρίου. Ουσιαστικά θα είναι προέκταση των χειμερινών και των θερινών εκτόσεων. Ως εκ τούτου, δεν έχουμε εκπτώσει 1 με 15 Μαΐου, όπως θα έχει η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, που δυστυχώς τα υποσχεμένα τους προς την επαρχία ήταν άλλα και άλλα πέδειξαν στο τέλος, κάπου την πίεση μάλλον ίσως και την πολυεθνικών ίσως δεν γνωρίζουμε. Εν τούτη πάντως εγκατακλείδη η αγορά της Κομωτινής, της Ροδόπης και της Θράκης γενικότερα δεν θα έχει εκπτώσει την περίοδο. Κάποιες προσφορές ίσως μπορούν να κάνουν τα καταστήματα να νομιμοποιούνται για ένα ποσοστό των ειδών τους, όλα και όχι όλα τα είδη, όπως μπορεί να κάνει όχι τώρα, όσο όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Όπως και επίσης 7 Μαΐου, ημέρα Κυριακή, δεν θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα της Κομωτινής, ούτε οι λεγόμενες αλυσίδες όπως αυτό αποκαλούν ή τις αποκαλούμε. Είναι παράνομο, δεν υπάρχει η άδεια της Αντιπεριφέρειας και φυσικά να μην κάνει τον κόσμο, ο κόσμος τον κόπο να κατεβεί στην αγορά 7 Μαΐου, έτσι όπως μιλάνε τα αθηναϊκά κανάλια, διότι μιλάνε μόνο για την αγορά της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης. Όλη η επαρχία έχει ακολουθήσει διαφορετικό πρόγραμμα, ανάλογα κατά τόπος όπως το βολεύει, τόσο για το καταναλωτικό κοινό, όσο και τις επιχειρήσεις τις ανάλογες σε όλη την Ελλάδα.